ασφαλίσατε τον τάφο, λέει, μετά της κουστοδίας. Και τον ασφάλισαν τον τάφο και τον φύλαξαν και έβαλαν μία ολόκληρη ομάδα στρατιωτών και ο Χριστός έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή που έγινε ποτέ στην ανθρωπότητα. Να πεθαίνει και την ίδια στιγμή που πέθαινε ήξερε ότι θα αναστηθεί και θα χαρίσει σε όλους εμάς την ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτή την ελπίδα της Αναστάσεως να την έχετε πάντα κοντά σας, να την έχετε στην καρδιά σας, στην ψυχή σας, στη σκέψη σας, να είστε πάντα γεροί, να είστε πάντα χαρούμενοι, να είστε πάντα ευτυχισμένοι, να έχετε αγάπη πολύ στα σπιτικά σας. Αγάπη, 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 να μην τελειώνει ούτε το πρωί, ούτε το μεσημέρι, ούτε το βράδυ, ούτε το χειμώνα, ούτε το καλοκαίρι να τελειώνει η αγάπη. Να πω χίλιες ευχαριστίες για όλους σας που ήρθατε απόψε. Βλέπω μάτια λαμπερά, βλέπω μάτια που ήμασταν χρόνια μαζί σε διάφορα μέρη, αλλά βλέπω και μάτια που ήρθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ρε εσείς, τόσους χαζούς έχει τελικά. Έχει τόσους χαζούς, ε. Έχει και στην Αθήνα χαζούς. Ε. Έχει, ε. Εδώ ο άλλος ήταν πούντος. Ήταν στο Άγιον Όρος, καθόταν, έχει δουλειά στο Άγιον Όρος. Ήρθε, εξομολογήθηκε και έφυγε, τον χαιρέτησε, λέει, να περάσει καλά. Και τον βλέπω σήμερα, άφησε το Άγιον Όρος να έρθει εδώ. Ρε Κωστάκη, τι να πω τώρα. Εντάξει. Να είστε καλά όλοι από όπου και αν ήρθατε. Να πάρετε πίσω την αγάπη του Χριστού και να μην φοβάστε τίποτε. Σας παρακαλώ, ο φόβος είναι διαβολικό πράγμα. Και λέει ο ίδιος ο Χριστός, η αγάπη έξω βγάζει τον φόβο. Αύριο το πρωί θα έρθουμε εδώ να λειτουργήσουμε, όσοι θέλετε να κοινωνήσετε, και αύριο το βράδυ θα κάνουμε εδώ 9.30 ώρα την πρώτη Ανάσταση, χωρίς μετά Θεία Λειτουργία εδώ, και θα πάμε πέρα κανονικά τα μεσάνυχτα να κάνουμε την Ανάσταση και μετά τη Θεία Λειτουργία, και όσοι θα έρθετε αύριο, σας τα συγχωρνάω όλα, θα σας διαβάσω ευχούλα, μπορείτε να κοινωνήσετε και μετά τις γιορτές να έρθετε να σας πάρω μια αγκαλιά και να σας διαβάσω και την ευχούλα κανονικά. Ευχαριστώ όσους βοήθησαν, όσους στόλισαν, όσους ήταν αυτές τις μέρες εδώ στο ναό και βοηθούσαν, πάνω από όλους όμως, όλοι νομίζω το νιώθετε, να πούμε χίλια ευχαριστώ στους ψαλτάδες μας που πραγματικά μας τρέλαναν σήμερα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε. Διευχόν τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς και στα παιδιά που βάλισαν τον επιτάφιο, γιατί μέσα σε αυτούς ήταν και τα παιδιά μου, οπότε να είναι καλά. Να τις έχει καλά ο Θεός. Κύριε Χρήστο, ευχαριστούμε. Τα λουλούδια που έχει κάτω ο επιτάφιος, μπορείτε να πάρετε, μην το χαλάσετε τον πάνω όμως. Να είστε καλά.